Καλημέρα σας, λοιπόν. Ονομάζομαι Πιέρος Πιερής και με κάλεσαν εδώ για να σας περιγράψω το μέλλον σας. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι ξυπνάτε ένα πρωί σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο μιας νέας έξυπνης πόλης με θέα μία καταπράσινη λίμνη. Ένα πρωινό με χαμηλά λιπαρά, από φρέσκα υλικά, σας περιμένει ζεστό στο τρισδιάστατο εκτυπωτή φαγητού σας, καθώς το έξυπνο ρολόι σας το έχει ενημερώσει για τις διατροφικές παρασπονδίες σας την προηγούμενη μέρα. Ένα αυτοκινούμενο ηλεκτρικό όχημα σας περιμένει στο ισόγειο του σπιτιού σας. Η διαδρομή προς το γραφείο σας διασχίζει κατά πράσινες λίμνες και ποτάμια, καθώς επίσης και μοντέρνα πολυόροφα χτίρια. Οι φωτεινοί σηματοδότες και τα συστήματα φωτισμού των δρόμων προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με την κίνηση και τη φωτεινότητα της ημέρας, κάνοντας, κάνοντας την ε, πιο ευχάριστη τη διαδρομή σας και πιο σύντομη. Το χτίριο γραφείο σα μοιάζει σαν να βγει και από σκηνικό επιστημονική φαντασία. Ενώ ο χώρο που εργάζεστε θυμίζει περισσότερο βοτανικό κήπο. Μπορεί το σενάριο που μόλι κάναμε να είναι φανταστικό, αλλά πολλά από αυτά που σας περιέγραψα αποτελούν και θα αποτελέσουν μέρος της καθημερινότητας των πάνω από 10 νέων έξυπνων πόλεων που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευαστούν στο άμεσο μέλλον σε χώρες όπως είναι η ΙΠΑ, η Σαουδική Αραβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Κίνα και οι Μαλβίδες. Έχοντας λοιπόν ακούσει όλα τα παραπάνω, θα ήθελα όσοι από εσά θα μείνατε σε μια τέτοια πόλη να σηκώσετε τα χέρια ψηλά. Πολύ ωραία. Κάποιοι από εσά δεν σήκωσαν τα χέρια. Εσείς που δεν το κάνατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τα παραπάνω δεν αρκούν. Για να είναι μία τέτοια πόλη πραγματικά έξυπνοι, ελκυστικοί και επομένως ευτοπικοί, πρέπει να τηρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις που εξαρτούνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές και την κουλτούρα της χώρας μέσα στις οποίες χτίζονται. Προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης, την ελευθερία λόγου και έκφρασης. Ακόμα και όμως αν πάρουμε το ιδανικό σενάριο ότι πληρούνται όλα τα παραπάνω, τι θα κάνουμε με τις υφιστάμενες πόλεις μας. Θα τις εγκαταλείψουμε. Φυσικά και όχι. Μπορούμε λοιπόν να τις κάνουμε ξυπνότερες. Φυσικά και μπορούμε. Πώς. Μέσα από την ανακατασκευή, την αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων κτιρίων και υποδομών. Πόσο εύκολο είναι ας κάνουμε τώρα ένα ταξίδι, αυτή τη φορά, στο παρόν. Καθώς ό,τι φωτογραφίες θα δούμε είναι από έργα μου που είναι είτε, είτε υλοποιημένα, είτε πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα. Φανταστείτε λοιπόν ότι μένετε σε αυτό το κτίριο κατοικιών στο Μαρούσι. σε ένα διαμέρισμα με θέα το Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι πρωί. Τα ρολά στο υπνοδωμάτιά σας ανεβαίνουν αυτόματα με την έναρξη της προγραμματισμένης αφύπνισης. Πριν φύγετε, ελέγχετε την ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού σας μέσα από ένα ψηφιακό καντράν που βρίσκεται στην εξώπορτα. Κατεβαίνετε στην πιλωτή, Κάνετε την πρωινή σας γυμναστική στο στεγασμένο υπαίθριο γυμναστήριο με θέα τον κήπο του Ακαλύπτου. Παίρνετε κάποιες βαθιές ανάσες στο social space της πιλωτής τσεκάροντας τα email σας. Στη συνέχεια, κατεβαίνετε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης για να πάρετε το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο το οποίο το είχατε φορτίσει από το προηγούμενο βράδυ στην προσωπική θέση φόρτισης. Το χτίριο γραφείων στο οποίο δουλεύετε αποτελείται κυρίως από ανοιχτούς co-working spaces και ανεπίσημους χώρους συσκέψεων ανάμεσα σε 2.500 δέντρα και φυτά. Ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα briefing στο roof garden του κτιρίου, συνεχίζετε με ένα σύντομο meeting στο αίθριο και στη συνέχεια απομονώνεστε και εργάζεστε σε μικρές ομάδες σε κάποια από τα brainstorming caves. Κάνετε διάλειμμα στο εστιατόριο του κτιρίου, το φαγητό του οποίου θυμίζει περισσότερο στη σπιτικό καθώς το έχει επιμεληθεί ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Πλησιάζουμε προς το τέλος της ημέρας όπου έχετε κανονίσει να συναντήσετε κάποιους φίλους στο αθλητικό και πολιτιστικό πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Ένα πάρκο που αποτελείται από αθλητικούς χώρους, υπαίθρια γυμναστήρια, καθώς επίσης και πολλούς άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους αναψυχής πολιτισμού και διασκέδασης. Έχετε φτάσει λίγο νωρίτερα, και αποφασίζετε να κάνετε μια περιπατική διαδρομή στο δασάκι του πάρκου. Οι φίλοι σας έχουν φτάσει και πηγαίνετε να τους συναντήσετε στα εκδοτήρια όπου παραλαμβάνετε τα εισιτήριά σας καθώς επίσης και τα ειδικά γυαλιά και ακουστικά για να παρακολουθήσετε μία από τις τέσσερις διαδραστικές παραστάσεις που γίνονται. Το βράδυ σας ολοκληρώνεται όμορφα με ένα χαλαρό ποτό στο παρακείμενο μπαρ του πάρκου. Και κάπως έτσι τελειώνει και η μέρα σας στην Αθήνα. Ελάτε τώρα να δούμε αν υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στις έξυπνες νέες πόλεις που είδαμε στην αρχή της ομιλίας μου και στην έξυπνη πόλη του σήμερα που μόλις περιέγραψα. Το πρώτο κοινό είναι ότι και στις δύο πόλεις συναντάμε μοντέρνα χτίρια και υποδομές που επιτυχάνουν χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις και είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Το δεύτερο κοινό είναι ότι και στις δύο πόλεις χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά οχήματα και αξιοποιούμε την τεχνολογία για την καλύτερη διαχείριση των υποδομών και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Το τρίτο κοινό είναι ότι η φύση γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι με την αρχιτεκτονική. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικό εμείς οι αρχιτέκτονες να σχεδιάζουμε τις νέες πόλεις, έξυπνες και τις υφιστάμενες πόλεις να προσπαθούμε να τις κάνουμε ξυπνότερες, αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι οι πόλεις μας ευθύνονται για το 70% των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Επίσης, στις πόλεις μας ζουν πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περίπου 4,4 δισεκατομμύρια κάτοικοι. Και ως το 2050, αναμένεται ότι θα ζουν στις πόλεις πάνω από 7 στους 10 ανθρώπους και εκεί θα παράγεται το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αν θα ήθελα λοιπόν να κρατήσετε τρία πράγματα από τη σημερινή μου ομιλία, αυτά είναι τα εξής. Το πρώτο, δεν αρκεί μόνο η μοντέρνα αρχιτεκτονική, οι χαμηλές ενεργειακές καταναλώσεις και η ενσωμάτωση και χρήση της τεχνολογίας για να γίνουν πραγματικά οι πόλεις μας έξυπνες, βιώσιμες και ευτοπικέ. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι οφείλουμε εμείς οι αρχιτέκτονες να ενσωματώνουμε τη φύση στην αρχιτεκτονική μας. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το ανθρώπινο είδος έχει εξελιχθεί πάνω από το 99% της ιστορίας του, στο φυσικό και όχι στο δομημένο περιβάλλον. Είμαστε λοιπόν βιολογικά προγραμματισμένοι να συσχετιζόμαστε με τη γη και τις φυσικές διαδικα... διαδικασίες. Το τρίτο πράγμα που θέλω να... να κρατήσετε, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι όσο και όμορφες και έξυπνες, και αν σχεδιάζουμε εμείς οι αρχιτέκτονες της πόλης μας, προϋπόθεση για να είναι πραγματικά βιώσιμες και ευτοπικές είναι τόσο εμείς όσο και εσείς να απαιτείτε και να διεκδικείτε ότι οι πόλεις αυτές θα είναι και θα παραμείνουν βαθύτατα δημοκρατικές, θα σέβονται τη διαφορετικότητα, την ελευθερία λόγου και έκφρασης και θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για στέγαση, εργασία και υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.